Είμαι ακόμα παιδί και έχω μία ψυχή αθώα. Δεν κοιτώ αριθμούς, ηλικίες, καιρούς και μητρώα. Για πάντα παιδί είναι καταδικασμένη να μείνει η Κατερίνα Γιατζόγλου. Τύφλα να έχει ο Μπέντζαμιν Μπάτον λατρεμένη. Η Μένια Κούκου την συνάντησε σε γνωστό πάρκο διασκέδασης, στο οποίο έχει τη διεύθυνση ανάπτυξης και προβολής. Τώρα θα αναρωτιέστε τι κάνω πάνω σε ένα άλογο. Το μαζί άλογο με σου είναι ηρεμό. Με την Κατερίνα Γιατζόγλου. Είναι το πουλέν μου. Τέλεια, γιατί το έχω ντρεσάρει πρωτού ξεκινήσουμε. Να είναι ήρεμα. Η εκρηκτική Κατερίνα Γιατζόγλου έχει αφήσει πίσω της τα σκάνδαλα και τα δημοσιεύματα για την προσωπική της ζωή. Κάνα αγώνα για να είμαι ευτυχισμένη. Κάνα πολύ μεγάλο αγώνα. Οπότε μετά από έναν πολύ μεγάλο πόλεμο που κέρδισα, ναι, είμαι ευτυχισμένη. Δηλαδή πρέπει και εγώ να δώσω ένα μπισκότο στον εαυτό μου, αυτά τα κούκις. Θα τολμούσε τρίτο Στεφάνι? Δεν νομίζω. Τώρα μπαίνουμε σε μπλεξίμα, τώρα μια χαρά είμαστε. Δεν φτύσαμε αίμα να το φτιάξουμε όλο. Όχι, δεν νομίζω. Δεν έχει και νόημα. Δεν είναι καν στη σκέψη μου. Όσο για το χρόνο, φαίνεται να είναι ο καλύτερος συμμαχός της. Πώς καταφέρνεις να μοιάζεις με τριαντάρα? Κάνω τα πλέον απαραίτητα. Μ' αρέσουν πάρα πολύ οι μάσκες, τα μποτέ αυτά, ξεσπαστώνομαι εκεί, από η φέστη, ό,τι κυκλοφορεί το βάζω, μ' αρέσει, αυτό δεν μπορώ να πω. Εντάξει, μην φανταστείς κάθε μέρα. Κάτι πιο βαθύ, μπότοξ, μεσοθεραπείες. Ναι, και μπότοξ. Οκ, αλλά μέχρι εκεί, όχι, τίποτα άλλο. Γιατί δεν ξέρω, αργότερα αν χρειαστεί, ναι, γιατί όχι, εγώ δεν είμαι κατά, ούτε έχω και αυτή την υποκριτική άποψη ότι, μια χαρά, αλλά όταν χρειαστεί, ναι, γιατί όχι.